σας αγαπητοί φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Όσοι με βλέπουν πρώτη φορά, στο κανάλι Fantasy Gate ασχολούμαστε με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Παρουσιάζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, μπορείτε να βρείτε Let's Play, παίζουμε με την παρέα και εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Κάνουμε και unboxing. Ανοίγουμε τα κουτιά για να βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί πριν πάτε να το αγοράσετε. Αν λοιπόν θέλετε να μας στηρίξετε, βεβαίως με ένα like και ένα subscribe θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα βοηθήσετε το κανάλι. Εάν θέλετε έμπρακτα να μας στηρίξετε, περάστε από το online κατάστημά μας, δείτε τι έχουμε προς πώληση και ίσως είναι κάτι ενδιαφέρον για σας να το προσθέσετε στη συλλογή σας. Θα ήταν και μια καλή αρχή για να ξεκινήσετε σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο των επιτραπέζων παιχνιδιών. Σήμερα αγαπητοί μου φίλοι θέλω να σας προτείνω και όχι μόνο να σας παρουσιάσω ένα παιχνίδι για δύο παίκτες, το Seasted. Ένα παιχνίδι που διαδραματίζεται στον κόσμο φλωτίλα, έχει ανέβει στάθμη του νερού, έχουν λιώσει παγετώνες, έχουν χαθεί πολλά μέρη της στεριάς και ο κόσμος, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν σε τεχνικά νησιά. Προσπαθούν λοιπόν να φτιάξουν διάφορα νησιά με οτιδήποτε συντρίμια βρούνε μέσα στη θάλασσα, μέσα στους ωκεανούς. Αυτά τα νησάκια λέγονται φλωτίλες. Και τέτοια προσπαθούμε να χτίσουμε και βέβαια να αναπτύξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Το Seasted είναι ένα παιχνίδι για δύο παίκτες. Υπάρχει και το ανάλογο παιχνίδι για περισσότερους που λέγεται φλωτίλα. Έχει δηλαδή το όνομα από αυτά τα τεχνικά νησιά. Και τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνιδάκι, το οποίο είναι άκρος στρατηγικό θα έλεγα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, άσχετα που έχει περάσει στα πολύ χαμηλά, εγώ δεν συμφωνώ μαζί του, δείτε το βίντεο και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξετε γνώμη από αυτά που έχετε διαβάσει και έχετε δει στο Board Game Geek με τις βαθμολογίες του. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα νησιά μας, αυτά τα τεχνικά νησιά που είπα, κτίζοντας επάνω σε αυτά, βουτώντας μέσα στα ύδατα με διάφορους ειδικούς σπεσιαλίστες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να ανασύρουμε προϊόντα, εργαλεία και διάφορα καλούδια που θα μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Και από μηχανισμούς έχει πολύ ενδιαφέρον στοιχεία και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν θα σας ξενήσουν, τα γνωρίζουμε, ένα υποτυπώδες worker placement και μια ανάπτυξη του ταμπλό, το οποίο θα κτίζεται ξεκινώντας από τρία μικρά νησάκια και αυτά θα αναπτύσσονται χτίζοντας επάνω σε αυτά και γύρω από αυτά. Όλες τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε πρέπει να είναι πολύ σοφές για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και έτσι να κερδίσουμε πόντους και βέβαια να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν όπως είπαμε παίζει για δύο άτομα και λέει 30 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ θα συμφωνήσω, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός και οι δύο παίκτες για να το τελειώσουν σε 30 λεπτά. Σίγουρα θα διαρκέσει παραπάνω. Όσες φορές το έχω παίξει εγώ, 40, 50 λεπτά, μπορεί και ο Ρίτσα μας έφαγε. Και ενδεικνύεται για παίκτες 14 χρονών και πάνω, έχει λίγο λεκτικό σε κάποιες κάρτες, κατά τα άλλα είναι εικονογραφημένο και βοηθάει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα στήσω λοιπόν φίλοι μου το τραπέζι και θα σας δείξω πώς λειτουργεί το παιχνίδι. Μείνετε μαζί μου. Είμαι έτοιμος λοιπόν φίλοι μου, έχω απλώσει το παιχνίδι στο τραπέζι, αλλά κάποια τελευταία βήματάκια θα τα κάνουμε μαζί. Όπως βλέπετε υπάρχουν εδώ οι φλωτίλες, είναι αυτά τα 4 εξάγωνα. Κάθε παίκτης παίρνει ένα ταμπλό στο χρώμα που επιθυμεί, υπάρχει το κόκκινο και το πράσινο. Στη συνέχεια τοποθετούμε σε μία άκρη τους specialists, είναι αυτές οι καρτούλες εδώ με τις ειδικές δυνάμεις, οι ειδικές ιδιότητες. Στο πρώτο παιχνίδι μας λένε να χρησιμοποιήσουμε την Α σειρά, την Β να την ξαναβάλουμε πίσω στο κουτί. Εφόσον έχετε εξοικειωθεί με το παιχνίδι μπορείτε να ανακατέψετε Β και Α και να παίξετε με ολόκληρη την τάνα. Αφήνω λίγο αυτήν στην άκρη. Επίσης και τα εξάγωνα, οι φλωτίλες, έχουν πλευρά Α και πλευρά Β. Η Β είναι πιο προχωρημένη. Ξεκινήστε με την Α. Θα παίξετε αρκετές φορές Α και μετά Β. Βλέπετε ήδη το παιχνίδι σου δείχνει ενδιαφέρον ότι θα είναι πολύ διαφορετικό κάθε φορά που θα το παίξεις. Ποτέ δεν θα είναι ίδιο. Συνεχίζουμε με αυτήν τη διαφοροποίηση με αυτές εδώ τις εξάγωνες μάρκες. Όσοι έχετε παίξει Underwater Cities θα γνωρίσετε απευθείας
και τα εικονίδια που έχουν επιλέξει, φαγητό, πλανκτό, σίδερο και science, επιστήμη. Τυχαία εντελώς, παίρνουμε ένα τέτοιο εξάγωνο και το τοποθετούμε πάνω στην πρώτη φλωτίλα που θα βρούμε. Αλλά προσοχή, όχι από την πλευρά που υπάρχει αυτή η κλειδαριά, από την ξεκλείδωτη πλευρά. Ένας παίκτης θα το κάνει αυτό, ο άλλος περιμένει, θα κάνει κάτι άλλο. Εφόσον έχει γίνει αυτό λοιπόν, τότε ο άλλος ο παίκτης διαλέγει μία φλωτίλα και την κλειδώνει. Δηλαδή γυρίζει την εξάγωνη μάρκα στην πλευρά της κλειδαριάς. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να μετακινηθεί αυτή η μάρκα, η εξάγωνη, σε μια άλλη φλωτίλα. Υπάρχουν ιδιότητες που μπορούμε να ανταλλάξουμε αυτές τις μάρκες, οι οποίες δηλώνουν ουσιαστικά και το κόστος. Σε αυτή τη φλωτίλα το κόστος μετριέται με science, εδώ με φαγητό, εδώ με σίδερο, εδώ με πλανκτό. Αυτό λοιπόν είναι το κόστος κάθε φλωτίλας. Και βλέπετε ότι στο επόμενο παιχνίδι που θα ανακατευτούν όλα αυτά θα είναι πάλι διαφορετικά σε κάθε φλωτίλα. Πολύ διαφοροποίηση. Υπάρχουν και αυτές εδώ οι κάρτες, τις οποίες όταν παίξετε τη β' πλευρά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ή όταν είστε πιο προχωρημένοι. Είναι ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι δύο οι παίκτες. Στην παρουσίαση θα την αφήσω στην άκρη. Έχει πολλά λοιπόν το παιχνίδι, μικρό κουτάκι μεν, αλλά βλέπετε πόσα διαφορετικά πράγματα μπορείτε να στήσετε σε κάθε παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάρουμε αυτές τις καρτούλες με τον δίτη. Εδώ λοιπόν θα μας αποκαλύπτονται τα καλούδια τα οποία θα βγάζουμε από το βυθό της θάλασσας. Υπάρχουν οι κοινές, υπάρχουν οι αρχικές με τα δύο βελάκια και οι τελικές. Ανακατεύουμε την κάθε ξεχωριστή τάνα και μετά βάζουμε αυτές με το άσπρο φόντο από κάτω, τελευταίες. Είναι ένα condition για να τελειώσει το παιχνίδι. Όταν εμφανιστεί μια τέτοια άσπρη κάρτα, τότε πάμε στον τελευταίο γύρο και τέρμα πάνω βάζουμε μία από αυτές τις αρχικές, όχι όλες, μία. Τις άλλες τις ξαναβάζουμε πίσω στο κουτί και τα αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε σε μια άκρη του τραπεζιού και αυτές τις τακτήρια, τις αναβαθμίσεις, αυτά θα χτίζονται επάνω στις φλωτίλες. Η Ντάνα ανακατεύεται και ανοίγουμε τρία. Σε μια άκρη έχουμε τα υλικά μας και σε μια άλλη άκρη τοποθετούμε αυτά τα αστέρια. Από τη μια πλευρά είναι αυτή η προειδοποίηση και από την άλλη μεριά είναι το αστέρι. Τα αστέρια μετράνε ως πόντους νίκης για το τέλος του παιχνιδιού. Όλοι οι πόντοι θα μαζευτούν στο τέλος. Παίζουμε όλο το παιχνίδι και στο τέλος βλέπουμε τι κάναμε. Θα επικεντρωθώ λίγο στο ταμπλό. Υπάρχουν βέβαια και οι δύο αυτές καρτούλες, σύνοψης για τον κάθε παίκτη. Είναι καλό να τα έχετε δίπλα σας. Αναλύει πάρα πολύ καλά τον γύρο του κάθε παίκτη. Το ταμπλό του κάθε παίκτη έχει πάνω κάποια ξύλινα όμορφα tokens, τα οποία αυτό το σπιτάκι συμβολίζει το λιμάνι, αυτό σαν ακαδημία συμβολίζει την ακαδημία, έτσι, ένα κτίριο σαν σχολείο, σαν βέλος το έβλεπα στην αρχή, και αυτό το κύμα συμβολίζει τα ναυπηγεία. Μπορούμε λοιπόν να κτίσουμε επάνω στις φλωτίλες είτε λιμάνια, είτε ακαδημίες, είτε ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία θα μας δώσουν και καραβάκια. Είναι αυτά τα καράβια τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη. Αν παρατηρήσουμε, είναι και double layer, μπαίνουν εδώ και δεν κουνιούνται όσο και να κουνηθεί το τραπέζι, ωραίο είναι αυτό. Έχουμε κάποια εικονίδια κάτω και κάποια εικονίδια δεξιά από το ταμπλό μας. Και κάτι εικονίδια κάτω από κάθε κτίριο. Όταν θα κτίζουμε, ξεκινάμε πάντα με το πρώτο αριστερό κτίριο. Όταν θα κτίζουμε, θα αποκαλύπτεται από κάτω μια ιδιότητα, η οποία είναι διαφορετική για κάθε κτίριο που κτίζουμε και μπορούμε εκείνη τη στιγμή να την κάνουμε και χρήση. Δηλαδή, αν κτίσουμε ένα λιμάνι, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα τέτοιο κομμάτι επάνω στη φλωτίλα, το οποίο θα μας δώσει και πόντους νίκης, θα σας δείξω στη συνέχεια πώς. Εάν κτίσουμε μια ακαδημία, τότε μπορούμε να πάρουμε ένα specialist, να τον χρησιμοποιήσουμε. Και εάν κτίσουμε ένα ναυπηγείο, τότε τοποθετούμε και ένα καράβι στη θάλασσα, όχι επάνω, στη θάλασσα γύρω από κάποια πλευρά που εμείς επιθυμούμε, αλλά με κάποιους όρους που θα το δούμε στις λεπτομέρειες.
Εάν κτιστούν όλα τα κτίρια μία σειρά, τότε κάνουμε χρήση τη ιδιότητα που έχει δεξιά. Και αν κτιστούν όλα τα κτίρια μία καθέτου, κάνουμε χρήση εδώ κάτω τι ιδιότητε που είναι αυτό που είπα πριν. Μπορούμε να ανταλλάξουμε το κόστο, το χρήμα τέλο πάντων, το οποίο χρειάζεται σε κάθε φλωτήλα, εκτό αν αυτή έχει κλειδωθεί. Μπορούμε λοιπόν να κλειδώσουμε και στη συνέχεια και άλλες τέτοιες μάρκες και να μην μπορεί κανένας παίκτης να τις μεταφέρει κάπου αλλού. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοφές οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε και να πάρουμε πόντους. Και οι δύο παίκτες έχουν τις ίδιες ιδιότητες, άρα δεν μιλάμε για κάτι ασύμετρο. Να δούμε λίγο κάθε φλωτήλα. Στο κέντρο, το εξάγωνο, όπως είπαμε, είναι το κόστος που ισχύει, το νόμισμα που ισχύει για αυτήν τη φλωτήλα. Σε κάθε κομμάτι αναγράφει ένα νούμερο σε ένα εξάγωνο. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει πόσα τέτοια κομμάτια, τέτοια λοιπόν εδώ για παράδειγμα πράσινα πλανκτό, θα πρέπει να ξοδέψουμε για να μπορέσουμε να κτίσουμε σε αυτό το κομμάτι της φλωτήλας. Εδώ για παράδειγμα είναι πλανκτό, ενώ εδώ είναι σίδηρο, δύο σίδηρα. Είναι λοιπόν δεξιά το κόστος και από την άλλη πλευρά είναι το εισόδημα που θα πάρουμε. Αν κτίσουμε εκεί, τι μπορούμε, ποια ιδιότητα μπορούμε να κάνουμε χρήση. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι θα ανοίξουμε, θα αποκαλύψουμε την πρώτη κάρτα. Τα δελάκια έχουν να κάνουν με τους παίκτες. Με το που θα γυρίσουμε θα δούμε ένα δελάκι σε κάποιο χρώμα, συγκεκριμένο εδώ είναι το πράσινο και το ευθυγραμμίζουμε από την πλευρά που κάθεται ο πράσινος ο παίκτης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο πράσινος παίκτης θα πάρει ένα σίδηρο και ένα μοβ και ο άλλος ο παίκτης θα πάρει ένα ψαράκι και μπορεί να κλειδώσει την πράσινη φλωτήλα. Τσουπ, την κλειδώσαμε κι αυτήν. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα surprise effect εδώ, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα ξεκινήσουμε. Τα αφήνουμε στην άκρη και από εκεί και στο εξής, όποιος βουτάει μέσα στα ύδατα θα μπορεί να παίρνει διάφορα καλούδια, αλλά προσοχή. Αν ανοίξουμε το επόμενο, δηλαδή κάποιος βουτήξει, θα δείτε ότι και οι δύο παίκτες θα λάβουν κάτι. Εσύ απλά μπορείς να ευθυγραμμίσεις ποια πλευρά θέλεις να πάρεις εσύ σαν ενεργός παίκτης και τι θες να αφήσεις στον άλλον παίκτη. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ σοφή η απόφαση αν θέλουμε να βουτήξουμε ή όχι. Στο γύρο μας πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Ή θα βουτήξουμε ή θα κτίσουμε. Εάν δεν μπορούμε να κτίσουμε γιατί δεν έχουμε το ανάλογο κόστος, τότε υποχρεωτικά πρέπει να βουτήξουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι το παιχνίδι σε πουσάρει, σε σμπρώχνει να κάνεις γρήγορες αποφάσεις, να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και έτσι το παιχνίδι να ρολάρει σύντομα. Όσον αφορά την κατάδυση, το είδαμε πριν, ανοίγουμε μία κάρτα και την ευθυγραμμίζουμε προς τα ποια πλευρά εικονιδίων θέλουμε να πάρουμε εμείς και τι θέλουμε να δώσουμε στον αντίπαλό μας. Αυτή μετά η κάρτα μένει ανοιχτή και υπάρχουν οι επόμενες. Άλλο end condition είναι να έχει χτιστεί μια φλωτήλα ολόκληρη και στις 6 πλευρές της. Να έχει χτιστεί λοιπόν με αυτά τα κομμάτια. Τότε μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο. Όπως επίσης στον τελευταίο γύρο θα μπούμε εάν ένας παίκτης έχει αναλώσει όλα τα κτίρια του και έχει μείνει με ένα τελευταίο. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις θα μας αναγκάσει να παίξουμε τον τελευταίο γύρο και μετά να μετρήσουμε πόντους. Τι γίνεται με το κτίσιμο. Ας πούμε ότι θέλουμε να κτίσουμε ένα λιμάνι. Επιλέγουμε μία φλωτήλα που μπορούμε να πληρώσουμε το ανάλογο κόστος και τοποθετούμε πάνω σε αυτήν το πιόλι μας. Εάν λοιπόν τοποθετήσω εδώ θα πρέπει να δώσω δύο πράσινα. Αν είχα δύο πράσινα θα μπορούσα να κάνω αυτήν την κίνηση, να τα δώσω πίσω στην τράπεζα και να κτίσω εδώ λοιπόν ένα από αυτά τα λιμάνια τα οποία μου αρέσουν εμένα. Αυτά τα λιμάνια έχουν πάνω κάποιες ιδιότητες και έχουν να κάνουν με τα αριστερά και δεξιά κομμάτια της φλωτήλας. Δείτε εδώ τι γίνεται. Εάν είναι τοποθετημένο λοιπόν εδώ, τότε σου λέει ότι σε αυτήν και σε αυτήν την πλευρά, εάν κτίσω δικιά μου ακαδημία, τότε θα πάρω πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι εικονογραφημένα πάρα πολύ ωραία, εδώ με το κεντρικό εικονίδιο που σας δείχνει ακριβώς τις πλευρές. Ενώ από την άλλη, αν κτίσω σε μία από αυτές τις δύο πλευρές
ναυπηγεί ο δικό μου, τότε θα πάρω τους πόντους τους οποίους αναγράφεται. Θα πάρω σίγουρα πόντους για κάθε σίδερο που έχω στο τέλος του παιχνιδιού. Maximum 3, το αναγράφει επάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι η απόφαση το που θα κτίσω εκτός από το κόστος είναι και σοφή να προνοήσω που θα κτίσω τα μελλοντικά μου κτίρια για να αναλάβω και τους ανάλογους πόντους. Εάν θελήσω να κτίσω μια ακαδημία, διαλέγω κάπου που μπορώ να πληρώσω το κόστος και κτίζω μια ακαδημία. Αμέσως, από κάτω από το κτίριο, στο ταμπλό μου εμφανίζεται το εικονίδιο που μου επιτρέπει να πάρω έναν specialist. Υπάρχει κειμενάκι, διαλέγω ποιον specialist θέλω να έχω στην κατοχή μου και τον βάζω δίπλα μου, ανοίγει αμέσως ο επόμενος. Αυτοί οι ειδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο στο γύρο μας, εκτός αν επάνω στο λεκτικό αναγράφεται κάτι διαφορετικό. Όταν τους κάνω χρήση, τους γυρνάω ανάποδα, δεν μπορώ να τους ξαναχρησιμοποιήσω, one use. Αν δεν τους χρησιμοποιήσω, θα μου δώσουν πόντους νίκης στο τέλος του παιχνιδιού. Εάν θελήσω να κτίσω ένα ναυπηγείο, διαλέγω μια πλευρά που θέλω να την κτίσω, ας πούμε εδώ, δίνω 5, όπως αναγράφεται, 5 τέτοια science, MOV τέλος πάντων νομίσματα, θα πάρω 2 πόντους σίγουρα στο τέλος του παιχνιδιού και μπορώ να κάνω χρήση ενός καραβιού. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όπως λέγεται το εικονίδιο κάτω από το κτίριο που έκτισα, παίρνω ένα καραβάκι και μπορώ να το τοποθετήσω σε ένα σημείο γύρω από οποιαδήποτε φλωτίλα επιθυμώ, αλλά να είναι το φθηνότερο κόστος. Δηλαδή, εάν θελήσω να το τοποθετήσω σε αυτήν τη φλωτίλα, θα πρέπει να έρθει εδώ. Δεν επιτρέπεται το μέρος εκείνο να έχει χτιστεί είτε από δικό μου είτε από αντίπαλο, άρα θα πάμε στο επόμενο αμέσως, άρα θα έρθει εδώ στο νούμερο 3. Και δεν επιτρέπεται, όπως καταλαβαίνετε, να το τοποθετήσω σε οποιαδήποτε πλευρά θέλω, αλλά πρέπει να είναι η πιο φθηνή ελεύθερη πλευρά που μπορώ να κάνω χρήση. Το καραβάκι ως αποτέλεσμα έχει να μου φθηνίνει εκείνη την πλευρά στο κτίσιμο. Εάν θελήσω λοιπόν να έρθω εδώ να χτίσω, δεν θα μου κοστίσει πλέον 3 πράσινα, αλλά μόνο 2 πράσινα το κτίσιμο σε αυτήν εδώ την πλευρά. Την ακαδημία λοιπόν που θα θέλω να χτίσω εδώ, θα μου κοστίσει, αντί για 3 όπως αναγράφεται, έχω καραβάκι, θα μου κοστίσει 2 πράσινα. Όποιος και να κτίσει, είτε εγώ είτε ο αντίπαλος, θα πρέπει αμέσως να πάρω το καραβάκι μου από εκεί και να το μεταφέρω οπουδήποτε αλλού επιθυμώ σε μια φλωτίλα με τους κανόνες που είπαμε πριν. Εάν όμως κτίσει ο αντίπαλος, έρχεται και κτίσει εδώ ο αντίπαλος, θα κάνει χρήση ο αντίπαλος από αυτές τις ιδιότητες του λιμανιού που έκτισα εγώ. Μιλάμε για πολύ στρατηγική κίνηση, έτσι. Θα πρέπει εμένα να μου δώσει, μάλλον εγώ θα πάρω από το απόθεμα ένα οποιοδήποτε κέρμα θέλω και βέβαια θα μετακινήσω και το καράβι μου σε μια άλλη πλευρά της φωτήλας, της ίδιας ή μιας αλληνής με τους κανόνες που εξήγησα και πριν. Βλέπετε λοιπόν πόσο βάθος έχει το παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη χαμηλή βαθμολογία που του έχουν δώσει. Εκτός ότι έχει ένα βυθό γιατί εμείς χτίζουμε στην επιφάνεια της θάλασσας, έχει και βάθος στρατηγικό. Όποιον λοιπόν τον αρέσει να ακονίζει το μυαλό του με σοφές τακτικές κινήσεις, εδώ θα βρει το ανάλογο παιχνίδι για να εξασκήσει τις ικανότητές του. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι είναι και εν ολίγης όλες οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι πολλές, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ σοφές. Το παιχνίδι θα τελειώσει με κάποια από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε τόσο προσεκτικοί να προλάβουμε το τέλος του παιχνιδιού για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πολλούς πόντους. Όταν τελειώσει το παιχνίδι υπάρχει αυτό το μπλοκάκι με πολλές σελίδες και ξεκινάμε να μετράμε πόντους. Το απόθεμά μας μετριέται ως πόντους νίκης ανάλογα με τα λιμάνια που έχουμε κτίσει τα δικά μας. Λοιπόν, εδώ έχω 2 artifacts, 2 σίδερα τέλος πάντων, άρα θα πάρω 1 και 1, 2 πόντους, maximum 3, έως 3 μπορεί να φτάσει αυτή η ιδιότητα. Στη συνέχεια παίρνουμε τους πόντους από τα λιμάνια. Όπως επίσης στη συνέχεια θα πάρουμε τους πόντους από τις τακτισμένα οικόπεδα πάνω στις φλωτίλες ανάλογα με τα αστέρια τα οποία αναγράφονται. Όσοι specialists έχουν μείνει ανοιχτοί θα μας δώσουν τους πόντους τους,
και κάθε τέτοιο εικονίδιο που έχουμε μαζέψει μπορούμε να τα μαζέψουμε είτε από τους specialists είτε από κάποιες ιδιότητες που θα κτίσουμε. Να βρω τώρα λίγο μία στα γρήγορα. Είναι εδώ. Άρα μαζεύουμε και αυτούς εδώ τους δείκτες. Στο τέλος του παιχνιδιού τους γυρνάμε ανάποδα, γίνεται αστεράκι και μαζεύουμε και τους πόντους νίκης από αυτούς τους δείκτες. Το αποτέλεσμα στο τέλος θα δείξει ποιος από τους δύο παίκτες έκανε τις πιο τακτικές και σοφές κινήσεις. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι είναι το Systet. Σας έχω ανοίξει την όρεξη, δεν είναι στρατηγικότατο, τακτικότατο το παιχνίδι. Εγώ πάντως το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ όταν παίζω μια παρτίδα είτε με την κόρη μου, είτε με έναν φίλο, είτε με τη γυναίκα. Ακόμα και η γυναίκα με έχει κερδίσει να φανταστείτε και της έχει αρέσει πάρα πολύ. Που γνωρίζουμε καλά ότι στις κυρίες μας είναι δύσκολες να πούν ότι ένα επιτραπέζιο τους αρέσει. Εγώ το πραγματικά το συνιστώ. Είδατε το βιντεάκι, είδατε τις δυνατότητες που έχει αυτό το παιχνίδι και αν σας άνοιξα την όρεξη και θέλετε να το αποκτήσετε, περάστε από το online shop, δείτε τι έχουμε, δείτε το, πάρτε το, αγοράστε το, προλάβετε το. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, έτσι θα χαρώ για τα like, κάντε και subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε καμπανάκι να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βιντεάκια. Σας εύχομαι όμορφες μέρες και φανταστικά στρατηγικά επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας!